Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM στα 33 μετά από τις 2. Παρέα θα είμαστε εδώ, θα γίνει της Κακομοίρας. Ο κύριος Θανάσης Πολίτης ρυθμίζει στον ήχο, ο Θανάσης Γαμπάκης production, η κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Ραπτόπουλος στο μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Καθυστερημένα σήμερα, αλλά είχαμε την συνέντευξη τύπου του Βλάτα Νίβιτς και του Λούμπος Μίχελ για τον ΠΑΟ και για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς, όπου έβγαλε αρκετές ειδήσεις. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η Κοσμοτέ βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. Τώρα, για παράδειγμα, φέρνει στην Ελλάδα μια νέα εποχή ταχυτήτων ίντερνετ στο σπίτι με την πρωτοποριακή υπηρεσία Κοσμοτέ Home Speed Booster, που απογειώνει το ίντερνετ σπιτιού σας συνδυάζοντας ταχύτητα σταθερής και κινητής. Έτσι, με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα μπορείτε να έχετε ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. Μην χάσετε αύριο τη Metro Sport, καθώς την περασμένη Κυριακή εξαντλήθηκε η έκδοση με το περιοδικό για το Euro. Έκρινε σκόπιμο η διεύθυνση να επανακυκλοφορήσει μαζί με τον μικρό πρίγκιπα σε σακούλα αύριο 11 του Ιούνιου. Αύριο λοιπόν με 2,5 ευρώ η Metro Sport σε σακούλα μαζί με το περιοδικό του Euro, όπου μπορείτε μέσα να έχετε όλα τα στατιστικά όπως δεν μπορείτε να τα βρείτε πουθενά αλλού, και φυσικά μια πολυτελή έκδοση όπως πολυτελή και αυτού του Euro του μικρού πρίγκιπα του Παρμεθιού, που είναι για μικρούς και μεγάλους, του Αντουάν Ντε Σεντ Εξυπερί. Τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση. Χρώματα, βερνίκια, διακοσμητικά, Κοσμάγλου. Από το 1962 εγγύηση ονόματος, η αξιόπιστη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Περιποιηθείτε κάθε είδους επιφάνεια επιλέγοντας χρώματα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου σε μοναδικές αποχρώσεις και ποιότητα εφαρμογής Κοσμάγλου. Στη Φιλίππο 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Αττικής Άθεις 82, στην περιοχή του Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310 480 606. Με μεγάλη είδηση να έρχεται από την UEFA, καθώς έχουμε ανατροπή δεδομένων και η ομάδα του Πανιωνίου είναι εκτός Ευρώπης, πάει ο Πας Γιάννα. Με είδηση να έρχεται πριν από λίγο από την Αθήνα, καθώς ο Πανιώνιος θα κάνει προσφυγή στην UEFA για αυτή την απόφαση, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της προσφυγής που φτάνει τώρα στα δικά μας αυτιά και μάτια, είναι ότι ο Πανιώνιος ισχυρίζεται ότι η UEFA δεν δέχεται την αποπληρωμή ή την πληρωμή ποδοσφαιριστών μέσω των δικηγόρων, και γι' αυτόν τον λόγο έμεινε εκτός Ευρώπης, όπως και να έχει. Το σκοτσέζικο τους για τους παγουράδες, για τους γανιώτες συνεχίζεται, καθώς δικαίως, όπως λέμε οι περισσότεροι, θέλουν να πάρουν μέρος στην Ευρώπη στη θέση του Πανιωνίου. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να περιμένουμε να τελεσιδικήσει η όλη ιστορία. Με τον Ηρακλή να μην τρέχει τίποτα, καθώς ο κύριος Παθανασάκης κοροϊδεύει όλο τον κόσμο κανονικά και με τον νόμο. Καλά κάνει. Λοιπόν, βρίσκει και κάνει. Καλά κάνει. Με... ποιο θα φοβηθεί, εσένα? Με τον Άρη, αφού άνοιξε σήμερα ο λογαριασμός, να περιμένει αυτούς οι οποίοι θα βάλουν τα χρήματα. Ποιο περιμένει? Κυρίως τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη. Όχι, περιμένει αυτόν ο οποίος παίρνει τη Βέρεια, Κινέζο ο Μαλαισιανός, ο οποίος ουσιαστικά τον τίλ το έχει κάνει ένα μεγάλο τσακάλι πάνω στη δουλειά η αδερφή του Καρυπίδη.
περιμένει να πάρει τα λεφτά από τη μεταβίβαση για να τα πάρει και να τα βάλει στον Άρη. Αν δεν τα πάρει, δεν έχει φράγκο να βάλει, να έχει υπόψη σου. Περιμένει αυτό το πράγμα. Τώρα, εγώ λέω ότι θα προλάβει να γίνει τάκ τάκ η μεταβίβαση. Αν δεν προλάβει μέχρι τις 24 του μηνός, πιθανολογώ μπορεί να πάρουν καμιά παράταση αυτή. Σήμερα στην σελίδα 46. Τα ξέρει τα άλλα τώρα στον Άρη. Α, στη σελίδα 46. Στη σελίδα 46 γράφουμε τα πάντα γύρω από τον Άρη. Ναι. Το τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Καλά, εντάξει. Με πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία καταθέτει. Εντάξει. Εντάξει, μπορούν οι φίλοι να τα διαβάσουν. Έγινε και ένα καυγά σήμερα. Ή στο www.metrosport.gr. Έγινε και καυγά στον Άρη. Σήμερα έγινε. Αυτό δεν το έχω στο υπόψη μου. Πιάσαν τον Καρυπίδη κάποιοι παίκτες που είναι απλήρωτοι και του λένε ο Αναστόπουλος είναι πληρωμένος, εμείς δεν είμαστε, αυτό και τα λοιπά. Μάλωσε και με τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, αυτόν το φίλο του. Τέλος πάντων, εντάξει, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη και του λέει τι είναι αυτά τα πράγματα, απλήρωτοι εμείς, ιστορίες. Μας είπες ότι είσαι στο εξωτερικό ενώ πίνεις καφέδες στη Βέρεια, είσαι κρυμμένος και τέτοια. Περιμένετε λίγο υπομονή τους. Λέει αυτός περιμένει τον deal να γίνει. Εγώ λέω θα γίνει τον deal και θα τους πληρώσει. Αυτό πιστεύω. Μακάρι να πληρώσει και τους υπαλλήλους. Μακάρι να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Γενικότερα και ο Άρης να πορευτεί, να ανέβει στη Β' Εθνική και να πάρει και αδειοδότηση και τα πάντα. Άμα γίνουν όλα αυτά, ρε κόκκινε, εμείς τι λόγο ύπαρξης έχουμε εδώ. Σκοπός είναι να γίνει κάτι ανατρεπτικό. Τι μακάρι. Δηλαδή, μακάρι για μας είναι να γίνει ένα μπουμπούλα. Πώς θα γίνει μακάρι, δηλαδή. Δηλαδή πειράζει να ανέβει ο Άρης και μετά να γίνει οτιδήποτε. Είπα εγώ να μην ανέβει ο Άρης. Μη λες μακάρι όμως. Μακάρι, το εννοώ. Τι εννοείς. Το εννοώ. Άμα σε βάλουν στο μακάρι τεστ. Να βρει κάποιον. Άστα ρε, σε βάλουν στο τεστ αλήθειας εκεί πέρα θα σε βγάλει άλλα ό,τι θέλεις. Για να με βάλει. Έχει τεστ αλήθειας. Σε κοπανάνε μέσα να πούμε και. Να με βάλει. Τι θα σε βάλει. Να με θα χαλάσει το μηχάνημα. Εγώ σε προκαλώ. Θες να πάμε και οι δύο. Πάμε όποτε θες. Εγώ λέω ότι θα χάσεις. Τι να χάσω. Εγώ λέω ότι θα χάσεις. Τι να χάσω. Θα εκτεθείς. Ποιος θα εκτεθεί. Στην Τούμπα η Τζαλμά λογικά είναι η τρίτη μεταγραφή. Ο Τζαλμά. Στην Τούμπα ο Τζαλμά. Τζαμάλ λέγεται. Τζαλμά λέγεται. Τζαμάλ το λες εσύ. Λοιπόν, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πώς το πες? Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τι θες παίζει? Λοιπόν. Ρε εσύ τι θέση παίζει, ρε ο Τζαλμά. Ρε ο Τζαλμά τι θέση παίζει, πες μας ρε. Τι θέση παίζει, 8-7-9. Ποιος έφυγε από τον ΠΑΟΚ? Ποιος έφυγε από τον ΠΑΟΚ? Ποιος έφυγε από τον ΠΑΟΚ? Σε ρωτάω τι θέση παίζει ο Τζαλμά και δεν με απαντάς. Τι θέση παίζει ο Τζαλμά? Γιατί ό,τι θέλεις. Ξέρεις. Καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρει τι θέση παίζει. Ποιος έφυγε από τον ΠΑΟΚ που διερήγνε στα ημάτια σου ότι? Και φώναζες εδώ και του χρόνου το παλτό και να ο περπατή. Ποιος έφυγε από τον ΠΑΟΚ? Ποιος έφυγε. Ανακοινώθηκε. Ότι ποιος. Κάνεις προς. Ποιος έφυγε. Άμα κάνεις και τα ματάκια σου θα μοιάζει με Κινέζο. Πώς έφυγε. Με φαλακρό Κινέζο. Δεν έχω δει. Ποιος έφυγε. Ποιος έφυγε. Ναι. Ο Ντίμηταρ Μπερμπάτοφ. Ο Δήμηταρ Μπερμπάτοφ. Ντίμηταρ Μπερμπάτοφ. Ναι. Ωραία. Δικαίωση Ραπτόπουλου. Δικαίωση Ραπτόπουλου. Γιατί. Γιατί. Τον προκαλώ και πάλι τον Μπερμπάτο γιατί λάλησε να πούμε. Οι δημοσιογράφοι δεν μιλάω και τα λοιπά. Τι να μιλήσεις και να πεις στους δημοσιογράφους που αύριο θέλει ένας δημοσιογράφος και σε ρωτήσει γιατί σέρνεσαι, δεν θα ξέρεις τι να τον απαντήσεις. Παραμυθά. Παραμυθά Μπερμπάτο. Ναι, λέει, προτιμώ να τα λέω μόνος μου. Έλα σε τέτα τέτα να μιλήσουμε. Να δούμε τι έκανες φέτος στον ΠΑΟΚ. Και να δούμε ποια ομάδα θα σε πάρει αφού φταίνε αυτοί στον ΠΑΟΚ που δεν σε βάλανε νιάρι. Και δεν σε φτιάξανε και δεν σε κάνανε. Ποδοσφαιρική απάτη φέτος. Σταμάτα λίγο, ρε. Όχι, δεν σταματά. Μας λες τώρα ότι λένε κάποιοι στη Θεσσαλονίκη ότι εγώ θα πάω στην Τζέσεκα. Μα ούτε στην Τζέσεκα μπορείς να παίξεις. Έχεις τελειώσει σαν παίκτης. Περπατάς. Ναι, και αυτό και φιγούρα, και αυτό και σνόπ και περπατητής είσαι. Δεν περπατάει. Πού να πας. Σε φέρανε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη να παίξεις λίγο μπάλα, να βάλεις κανένα γκολ, ξέρω εγώ, να κάνεις καμιά τρίπλα, να σουτάρεις, ξέρω εγώ, κάνεις καμιά κεφαλιά. Περιπατητής, όχι αυτό, χάλασε η Λαμπορκίνη, όχι. Άσε μας καημένε τώρα. Κι όμως υπήρχε τρόπος να παίξει Ραπτόπουλε. Άσε με κόκκινα, άσε. Κι όμως υπήρχε τρόπος να παίξει. Μη με κάνεις χειρονομίες, μη με κουμπά. Πες το, τι θες να το πεις. Τι με κάνεις χειρονομίες, τι με κουμπά. Τι με κάνεις νόηματα, δεν καταλαβαίνω. Δεν τα πιάνω αυτά. Τι πει, ποιο τρόπος. Με δείχνεις, αλλά δεν καταλαβαίνω. Ποιος τρόπος. Να πιει τι. Τι να πιει τι. Τι μπορούσε να πίνει, να χρησιμοποιεί για να παίξει. Την πηδά στην κουβέντα έτσι. Τι μπορούσε να πει. Την πηδά στην κουβέντα έτσι. Τι μπορούσε να πιει για να μπορέσει να παίξει, να βγάλει. Αυτός ό,τι και να πιει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι θα έπρεπε να πει. Εγώ λέω ότι έπρεπε να πίνει καλό Εβιτάλ κάθε μέρα. Μήπως μπορούσε να βγάλει κανένα ημίχρονο. Λέω εγώ μήπως. Γιατί είναι ο άνθρωπος περιπατητής. 23-12-200-500 όσοι νιώθετε υποτονικοί. Πέρα από τις. Δεν είναι κάτι χημικό, είναι κάτι τελείως φυσικό. Ναι. Από τι αποτελεί. Είναι βότανα
είναι 10 βότανα κριτικής βιολογικά, κριτικά, δίκταμα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δίκταμα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία πραγματικά είναι πολύ ωφέλιμα για τον οργανισμό και όσοι το έχουν χρησιμοποιήσει είναι ενθουσιασμένοι, βλέπουν αποτελέσματα σύντομα σε πάρα πολλές ιστορίες. Η φόρμουλα του ιδίου έχει την πιστοποίηση του Καποδοστιακού Πανεπιστημίου. Δεν χρειάζεται πολλά. 23, 12, 200, 500 το παίρνετε με 34 ευρώ και 90 λεπτά μόνο αντί για 55 ευρώ. Λοιπόν, αντί για ο Βίκτορ τέλος. Πώς? Ο Βίκτορ τέλος. Ναι. Τελείωσε. Ήθελε παραπάνω λεπτά. Ο Μπερμπάτοφ τέλος. Ναι. Ο Μπερμπάτοφ είναι τέλος ένα χρόνο κόκκινο. Δεν είναι τώρα τέλος. Ας πάει να παίξει. Ας πάει να παίξει τώρα σε υψηλό επίπεδο. Για να δούμε αν εμείς ήμασταν στραβοί. Άσε με λίγο ρε κόκκινε. Για να δούμε αν εμείς είμαστε στραβοί ή αυτός ήταν τεμπέλης. Άντε να το δω. Εγώ λέω και στη Τζέσικα Σόβγιας να πάει, δεν θα παίξει. Τον παρακολουθώ. Πριν από λίγο καιρό, γράψαμε ένα κείμενο σχετικά με την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον Βλαδανίβιτς. Μάλιστα. Λοιπόν, και ήταν απέτησή σου να βάλουμε κάτι για τον Μπερμπάτοφ, ότι ο μπελάς που θα έχει ο Ίβιτς λέγεται Μπερμπάτοφ. Ναι. Το ότι απαλλάχθηκε από αυτόν τον Μπέλα, εγώ δεν πάω κόντρα σε αυτό που λες. Ναι, ναι. Το ότι απαλλάχθηκε από αυτόν τον Μπέλα είναι καλό για τον Ίβιτς. Άμα τον δεις τον Ίβιτς στον δρόμο και το ρωτήσεις, ξέρεις τι θα σε πει. Θα είναι ανακουφισμένος. Μπορεί να σε πει, ω κρίμα, ξέρω και τα λοιπά. Θα μπορούσε από μέσα του, ξέρεις τι θα λέει. Ας τα έξω τι λέει. Από μέσα του. Έφυγε ο Μπέλας από μέσα. Έφυγε ο καρκίνος από πάνω μου. Όχι. Έφυγε ο καρκίνος από πάνω μου. Ο Μπέλας, το πρόβλημα, το μεγάλο. Έφυγε. Μπορεί άλλα να σου πει εκεί την ώρα, από μέσα του τι θα αισθάνεται. Δεν διαφωνώ. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που λέγονται. Α, μπράβο, ναι. Μάλλον υπάρχουν πράγματα που λέγονται, τα αισθάνεσαι και τα λες και υπάρχουν πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα λένε. Δεν τα λένε. Άμα δεν τα λένε, όχι. Κοίταξε. Ο προπονητής είναι θεματοφύλακας. Έχει υποχρεώσει να προστατεύει κάποια πράγματα. Και εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να κρατάνε και να μην μιλάνε, να μην κελαϊδάνε. Αυτό που λέει ο Αγγελάρα συχνά, ότι τα αποδυτήρια πρέπει να μην έχουν. Ο Αγγελάρα. Ο Αγγελάρας, ναι. Αγγελόσκυλο. Αγγελάρας. Ναι. Εσύ είσαι αγγελόσκυλο. Ναι, βεβαίως. Άμα κάνουν ένα κλαμπ με αγγελόσκυλα και πας μέσα, θα σε πετάξουν έξω με τις κλωτσιές. Δεν πειράζει. Να το ξέρεις αυτό. Καλά, ναι, εντάξει, είσαι αγγελόσκυλο. Λοιπόν, αυτό που λέει ότι πρέπει να. Τον υπερασπίστηκες τότε. Εντάξει. Αυτό που λέει. Έδειρες με τους παλαιστές τους άλλους. Ναι, εντάξει. Αγγελόσκυλο. Αυτό που λένε ότι πρέπει. Ναι. Να υπάρχουν στεγανά στα αποδυτήρια και να μην διαρρέουν πράγματα προς τα έξω. Ναι. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Ναι. Πάρα πολύ βασικό. Γιατί ποιο προπονητή δηλαδή βγάζει ντελάλι τα θέματα τη ομάδα του. Έχει δει κανένα προπονητή. Συνήθως δεν τα βγάζουν προπονητέ. Ποιο τα βγάζει. Συνήθως επειδή δεν διαχειρίζεται την κατάσταση σωστά προπονητέ. Τι ντελάλι τώρα. Έφυγε ο Αναστασιάδης από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μίλησε. Μίλησε. Όχι. Πώς όχι. Είπε με στήσαν με κανένα. Πώς όχι. Δεν είπε τίποτα. Είναι ένα προπονητή. Ο Τούντορ έφυγε. Λάλησε. Λάλησε. Την ώρα εκείνη λαλάει. Όχι. Πάντου το ίδιο. Είναι ένα προπονητή σε μια ομάδα. Είναι ένα υπάλληλο σε μια εταιρεία. Είναι ένα διευθυντή σε μια επιχείρηση. Γιατί είναι την εκθέσει. Μπράβο. Την εκθέτει μετά όμω. Ο μάγκα και ο σωστό είναι να μην μιλήσει και όταν φύγει. Το κατάλαβε. Όπω είναι μαγιά για του παίχτε να μιλήσουν για τον προπονητή που είναι τόσο καλό όταν φύγει. Διότι ο Τζαβέλα και οι υπόλοιποι λέγανε για τον Τούντορ τι καλό προπονητή που είναι τότε. Αν φέρω εγώ τα δημοσιεύματα, είναι παντού το ίδιο. Κοινότυπο. Ο παίκτη γλύφει τον προπονητή την ώρα που είναι. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια τη σεζόν, όταν φύγει, τον ξέχασε. Πάει γλύφει τον άλλον. Το κατάλαβε το έργο. Εδώ υπάρχει ένα συνεχέ γλύψιμο γενικά ένα με τον άλλον. Ο Βέλιο πάει και γλύφει του ανθρώπου τη Everton, του οπαδού τη Everton. Πάει και κάνει μια συνέντευξη στο Everton TV και αρχίζει και του γλύφει. Θα ρίξει και νομίζει, α πούμε, ο Βέλιο ότι οι οπαδοί τη Everton είναι χαϊβάνια σαν του Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό που λες. Τι. Του γλύφει. Ναι, του γλύφει. Και τι καλή οπαδή και σα έχω στην καρδιά μου και θέλω να γυρίσω πίσω. Τρία χρόνια, κύριε. Ρε, καταλαβαίνει τώρα. Βλακίε λε. Βράζει το παιδί, δεν το ξέρει το παιδί. Το αδική. Δεν το σώζει. Τι να σου ζητήσω. Σκατόψυχο σε λέει ούτω ή άλλω. Δεν με είπε το παιδί ποτέ. Μπροστά εδώ, εσένα και το Ματζιούκι. Δεν με είπε ποτέ. Απέδειξε. 30 άτομα. Ρωτώ του θέλει εδώ. Απέδειξε. Τι να αποδείξω όμω. Λοιπόν, δεν το σώζει. Λοιπόν, ο Βέλιο θα πάει ή στην Νότια ή στον Ολυμπιακό. Μάλλον πάει στην Νότια. Το είπαμε πρώτη. Λοιπόν, στο Μαρινάκι. Υπάλληλο του Μαρινάκι θα γίνει. Ο Μαρινάκι σώζει τον Παπαδανασάκη. Θα υπογράψει. Η Επανασάκη. Τι θα κάνει. Ότι το παιδί θα υπογράψει. Όχι, θα κάτσει στον Ηρακλή, ρε. Με τον Μπασά να πούμε εδώ. Ότι μπορεί να πάει Ιταλία ή Γερμανία. Πού να πάει Ιταλία ή Γερμανία.
Δηλαδή θα πει ότι δεν θέλω να πάω εκεί, αυτό θες γιατί να μου πεις. Ανατρέπεσαι συνεχώς. Ανατρέπεται λέει. Ανατρέπεσαι. Ανατρέπομαι. Συνεχώς. Πού ανατράπηκα? Σε πάρα πολλά. Πού? Σε πάρα πολλά. Πες ένα. Πού ανατράπηκα? Εδώ και χρόνια λες θα πάρει ο Ηρακλής δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν πήρε. Θα φιλήσει δαχτυλίδι και ανέβει. Δεν φίλησε. Θα γίνει. Πώς δεν φίλησε? Τι διαιτησία έχει όταν ανέβηκε? Τι διαιτησία? Με τον Πυρούνια. Καλά τα έχει ο δικό σου. Με τον Πυρούνια. Ποιο Πυρούνια. Τι διαιτησία έχει ο Ηρακλής? Τι 80-20, 70-30 στην Β' Εθνική. Ρε φίλε. Τι ρε φίλε. Είσαι καθυστερημένος. Εγώ είμαι καθυστερημένος. Τι λέτε μωρέ. Τι λέτε μωρέ. 80-20. Δηλαδή βγαίνει ο Δέλλας και λέει καλύτερο ομάδα ήταν ο Ηρακλής. Και εσύ λες και 80-20 διαιτησία. Πόρτα άνοιξε και ο Δέλλας. Ο Δέλλας. Τι να κάνει δηλαδή ο έχει ανάγκη από τον Ηρακλής. Γιατί αν αύριο τον πάρει ο Ηρακλής προπονητή, άσχημα θα του ρίξει Δέλλα ένα χρόνο. Έχει μια λογική. Γιατί οι οπαδοί τη ΑΕΚ, δηλαδή πόρτα ανοίγανε που λέγανε. Οι οπαδοί τη ΑΕΚ λέγανε. Ότι ο Ηρακλής ήταν η καλύτερη ομάδα. Οι οπαδοί το λέγανε. Μέχρι που του πλακώσατε. Ποιοι του πλακώσανε. Πού τα είδε αυτά. Ποιο Ηρακλής ήταν η καλύτερη ομάδα. Ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Όλοι αυτό λέγανε. Διαιτησία είχε ποια και ο Ολυμπιακός. Δεν είχε καλή διαιτησία ο Ηρακλής στη Β' Εθνική. Όχι. Τι 50, είχε, ανάποδη, 50-50. 55-45. Μέχρι εκεί βαριά. Δεν υπάρχει κάποιο. Γάτα, σιγά σιγά. Παίζουμε έναν που διαμαρτυρήθηκε για τη διαιτησία με τον Ηρακλή. Δεν έκανε ο Ηρακλής και δεν έκλειψε. Ρε έναν παίζουμε. Πώς? Έναν που διαμαρτυρήθηκε για τον Ηρακλή. Έναν. Μια ομάδα που διαμαρτυρήθηκε και είπε ότι σε αυτό το ομάδα μα έσφαξε η διαιτησία. Ήταν 60-40. Δεν υπάρχει πουθενά. Τα έκανε μια χαρά ο Ηρακλής. Και τα φιλικά με τη Λάρισα εδώ τα 0-1. Ποια φιλικά, ρε. Τι ποιο φιλικό, ρε. Αυτό το με τον πέναλτι του Περόνε. Τα έκανε όλα. Υπήρχε πέναλτι. Φώναζε ο κόσμος, χάστο. Χάστο, φώναζε ο κόσμος. Αυτό σου είπα εγώ. Αυτό σημαίνει στήσιμο, ρε φίλε. Σου είπα εγώ στην πέναλτι που δεν έγινε φιλικό, ποτέ. Μάτσου, ποιο φιλικό, ρε. Τα πόδια στο χέρι του δίνανε. Ήσου στο γήπεδο. Αυτά που βλέπαμε τα ματάκια μας, ξέρω... που ακούγανε πινελί και ποδοσφαιριστές γιατί δεν προσπαθούσαν να δώσουν το 1000% αλλά ήταν το 90% και χάνανε ευκαιρίες και στο τέλος μας βγάλαν την ψυχή για να κερδίσουν ένα πέλο το οποίο να δεν σου, ήταν. Να σου πω κάτι επί προσωπικού. Ναι. Πρέπει να είσαι λίγο χαζούλης. Πολύ μπορεί να είμαι. Ξέρεις γιατί. Πολύ μπορεί να είμαι. Ξέρεις γιατί. Μπορεί να είμαι πολύ. Υπερασπίσεις σε κάτι ενώ μπορούσαν να σου πούνε μια πληροφορία και να βγάλεις ένα αυτοκίνητο. Ας πούμε, να σου δώσουν μια διαφήμιση, ξέρω και τα λοιπά. Μπορεί, ρε φίλε, να πεις λίγο, ό,τι θες. Είσαι λίγο χαζούλη. Μπορείς να πεις ναι. Πολύ χαζό. Άντε, μπράβο. Ό,τι θες μπορεί. Άντε, μπορώ να σε πω. Πάμε παρακάτω. Τι άλλα θέματα. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Άσε να είμαι ό,τι θέλω. Ναι, σε βλέπω για χαζούλη λίγο. Εσύ έβγαλες κανένα αυτοκίνητο. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Αλλά εγώ δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Δεν κάνω αβάντα κανέναν. Δεν κάνω αβάντα. Όχι. Είναι όχι. Μια ομάδα την οποία την παρακολουθώ χρόνια, ναι. Την αγαπάω, ναι. Δεν το έκρυψα ποτέ, ναι. Και δεν μπορώ να ακούω βλακίες για την πάρτι. Στο Βέρεια Ηρακλής, στα κόρτερς τα είπανε. Πόσα ήταν, πόσα δεν ήταν, στα είπανε. Στο Βέρεια Ηρακλής, φίλε, ναι, ναι. Η Sport Radar, η Sport Radar, η Sport Radar, ναι, η εταιρεία, ναι, ναι. Η οποία έχουν βάλει στοιχηματικές εταιρείες και η UEFA, ναι. Να ελέγχει αν υπάρχει περίπτωση. Δεν είπα τίποτα, ρε παιδί. Όχι, δεν σου λέω. Σου απαντάω. Σου είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Εγώ το λέω. Μέτρησε τα κόρτερ. Εγώ το λέω. Έπαιξε τίποτα. Είσαι τζογαδόρο. Ναι, έπαιξε τίποτα. Και έρθει και ένα μάτσο από τον Ηρακλή. Όχι. Δηλαδή Ηρακλή Πάοκ 3-3, το έπαιξε χ, το έπαιξε γκολ γκολ. Και έρθει στο Πάοκ και Ηρακλή στο διπλό. Α, και μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, καλά. Εντάξει. Εντάξει. Και θα κέρδισα πάρα πολλά. Εντάξει. Άμα έλεγε 0-2. Λοιπόν, ο Τζαμάλ είναι στην Τζούμπα και υπογράφει. Δίνουμε την είδηση τώρα. Μισό λεπτό. Ο Τζαμάλ είναι στην Τζούμπα και υπογράφει. Τον έκανε Τζαμάλ. Έτσι τον είπε εσύ. Τζαμάλ. Επειδή τον είπα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Τον έκανε και εσύ. Άντε, λέγει. Λοιπόν, σε ρωτάω. Ρώταμε. Ήταν όλος ο στοιχηματισμός για τον Άσο. Ποιο μάθε. Βέρι Ηρακλής. Δεν ξέρω ρε κόκκινε. Το ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, άσε με ρε κόκκινε. Μην με τζαλίζεις. Ξέρω πώς λέγεται αυτό. Σε ρωτάω κάτι ρε κόκκινε. Όταν δεν έχεις απαντήσεις. Σε ζαλίζεις. Με το Δημόπουλο είστε φίλοι. Στην Ελευσίνα προπονητής. Έχω, μιλάτε καθόλου στο τρία χρόνια να το μιλήσω. Τρία, τι φίλοι είστε ρε. Εγώ το φίλο μου, εγώ το φίλο μου, μια κουβέντα θα το πω καλή, ας πούμε. Με το φίλο. Το εάν έχω έκφραση. Ναι. Επειδή είσαι αλήτης για αυτό που είπες τώρα. Είμαι αλήτης. Και επειδή το Θανάση τον αγαπάω πάρα πολύ. Αυτός δεν σε αγαπάει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Είμαι αλήτης, ρε κόκκινε. Λοιπόν. Λέω τέτοιες φιλίες να έχεις και να μην εκμεταλλεύεσαι, να σου πούνε δημοσιογραφικά δυο αυτές. Να πεις πέντε κουβέντες, να βγάλεις μια είδηση πρώτος, να εκμεταλλευτείς την είδηση εσύ. Τι να σε κάνω, ρε. Σου δίνουν, αλλά σε βλέπω με το ίδιο που κάνεις σε τρία χρόνια. Ναι, όταν είσαι, όταν είσαι τίμιο. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Με το ίδιο που κάνεις. Να σε μα, ρε κόκκινε. Όταν είσαι ανέτοιμο. Στοιχηματικό. Κατεβαίνεις από ξενοδοχεία με βαλίτσες, ναι. Αλλάζεις αυτοκίνητα, έχεις κρυμμένα λεφτά, είσαι, λες ότι το παίζεις φτωχός αλλά είσαι πλούσιος, πολλά γίνονται. Αυτά που λες για κάποιους τα ξέρεις εδώ και καιρό.
Γυράσκω αείδη δασκόμενος. Α, μάλιστα. Δηλαδή πριν τρία χρόνια δεν τα ήξερες, ας πούμε. Γυράσκω αείδη δασκόμενος. Ναι, αλλά και εσύ μπορεί να σε κατηγορήσει κάποιος και να σου πει, ρε φίλε, για ή εμένα, ξέρω εγώ, κατηγορείς ανθρώπους και εσύ πήγαινες και έκανες μαζί τους φιλίες. Άκουσες κανένα όνομα. Ναι, όχι, λέω εγώ, για μένα λέω. Εσένα μπορώ σε κατηγόρησα. Μπορώ εγώ να κατηγορήσω. Εσένα σε λέω φελό, γιατί ναι, μιλάς για πράγματα. Δεν λέω για μένα, λέω. Δεν γνωρίζεις. Μπορεί κάποιος να πω κάποια κακά πράγματα για κάποιον που κατεβάζει βαλίτσες και να με πει ένας Ραπτόπουλε, εσύ αυτόν τον έχεις φίλο. Έχεις φάει μαζί του. Έχεις κάνει κουμπαριό, έχεις κάνει φιλία. Εσύ δεν έχεις κάνει λάθος τη ζωή σου. Τι έχω κάνει? Στη ζωή σου δεν έχεις κάνει λάθος. Άλλο ρε, θα σου πω. Σε μπορεί να σου πει, δεν ήξερε ότι παλιά άνθρωπο αυτό και μετά το έμαθε. Έχεις κάνει λάθη τη ζωή σου. Κάθε μέρα κάνω λάθη. Τότε. Τι το παράκρινο από το να επιλέξει και λάθος φιλία, λάθος σχέση, λάθος γυναίκα. Για δύο μπροστά. Εντάξει. Ανθρώπινα είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Και αντίστοιχα μπορούν να κάνουν οι άλλοι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η συνέντευξη τράβηξε σε μάκρο καταρχήν. Ναι. Είσαι καλυμμένος από αυτά που άκουσες. Καλυμμένος. Ναι. Ο παδός του ΠΑΟΚ πρέπει να αισθάνεται χαρούμενος με αυτά που άκουσε. Ικανοποίηση. Τώρα θα βγουν έξω στην Αγία Βαρβάρα και θα χτυπήσουν την καμπάνα που ακούσαν αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο απλό αυτό που. Εντάξει, ένα σοβαρό παιδί ο Ίβιτς. Ξέρει τι του γίνεται. Ξέρει το ποδόσφαιρο. Ξέρει να στήσει μια ομάδα. Ξέρει πώς θα βάλει τους παίκτες. Ξέρει να τους γυμνάζει. Αν δεν ξέρει να κοουτσάρει. Πήρε την απάντηση. Ή τέλος πάντων μέχρι στιγμής μου έχει δείξει ότι αυτό που μου έδειξε ο Γεωργιάδης, ο αχώνευτος, ο αντιπαθητικός, ο αγέλαστος, στο κοουτσάρισμα δεν το έχει. Εάν είχε ο Ίβιτς. Εάν έβλεπα εγώ σε τρεις μήνες, που μπορεί να το δείξει, εγώ δεν ξέρω, ότι ο Ίβιτς στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που είναι στο μάτς, δεν είναι Μπάγκεβιτς. Είναι κάτι άλλο πολύ καλύτερο. Πολύ πρωί μόνο το πεις, το είπα και χτες. Ναι, να ακούσετε λόγο τώρα. Εσύ σου αρέσει να βιάζεις. Εγώ βιάζομαι, ναι. Μ' αρέσει να ξεπερνάω τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης, τα στάνταρ και να βιάζομαι. Να είμαι πιο γρήγορος. Μπορεί να είμαι βιαστικός, κακό, αλλά πάντα πάω πιο γρήγορα στην τοποθέτησή μου. Το Μπερμπάτοφ Νοέμβριο μήνα τον είδα. Τέλειο Οκτωβρίου. Τώρα τον είδαν οι Παοξίδες τον Ιούνιο και ψηφίσανε 31. Σου είπα όχι. Τι να κάνω εγώ, 6 μήνες να είμαι μπροστά. Να είμαι. Είπα όχι. Να, ένα από τα καλά που σε έχω. Σε κάποιο ήσουν λάθος όμως. Όπως. Στο Βέλιο ήσουν λάθος. Τι έκανε ο Βέλιος. Τον έβγαλε σε παλτό. Δεν ήταν στα πρώτα 4-5 μας παλτό. Τι να δω δηλαδή. Δεν μπορεί να πει κάποιο τι να το. Αν τον έβλεπα δηλαδή ότι, και έλεγα ότι πετούσε, θα με έλεγαν ότι έπαιρνα προμήθεια από το Βέλιο. Τώρα τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να το δω. Τον εγώ είπα ότι είχε δόλο. Λέω ότι αν κάνεις βιαστικές κρίσεις, ναι. Όταν κάνεις πρώιμες κρίσεις, είναι πολύ λογικό να κάνεις και ασφάλματα. Να σου πω είπες κάτι. Δηλαδή τώρα λες για τον Ίβιτς. Ναι. Ο Ίβιτς είναι νέο παιδί, νέος προπονητής. Ναι, τι νέο παιδί. Λοιπόν, νέος προπονητής. Νέος προπονητής. 40 χρόνια, πόσο είναι. 39. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τον είδαμε 10 παιχνίδια. Ναι. Και έλεγες ότι είναι στανταρισμένες οι αλλαγές του, το στήσιμο της ομάδος και. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι είναι στανταρισμένες οι αλλαγές του. Είπα ότι ο άνθρωπος έχει αναδείξει 4-5 ποδοσφαιριστές μέσα από το σύστημα το οποίο το άλλαξε. Έχω πει ο άνθρωπος έχει κοντά τις γραμμές, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια δεν τις είχε, τις βελτίωσε. Δίνει ρυθμό και τέμπο στην ομάδα όπως μπορεί και όπως πρέπει και όπως είναι το σωστό. Απλά λέω ότι ο Ίβιτς στο κοουτσάρισμα υστερεί. Εσύ πες ότι είναι, ξέρω εγώ, ο μάγος που αλλάζει το σύστημα. Και δεν είναι Αναστασιάδης. Το καταλαβαίνεις. Θα φανεί. Ποια φανεί ρε, ποια φανεί ρε. Θα φανεί. Ποια φανεί και ποια Όλγα και ποια. Έψιλον γιώτα. Τι φανεί ρε. Τι φανεί ρε. Τρεις μήνες δεν τον βλέπεις. Θα φανεί. Δέκα μάτς δεν τον είδες. Δεν με καλύπτει. Δεν σε καλύπτει. Τον Μπουμπέκο πώς τον είδες δέκα μάτς. Άντε πάλι τα. Δεν μίλησα για την προπονητική του αξία. Α, ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν, ποτέ δεν είπα. Τον έβριζε όχι για προπονητικά. Για άλλο θέμα. Τέλειο. Για αυτό το οποίο εξέθεσε το σύλλογο. Μου το είπες τώρα και το. Εντάξει, το καλύπτω. Πάει τέλειο. Ουδέποτε μίλησα για προπονητή για την προπονητική του αξία. Τέλειο. Συνέδρος του Μαρινάκη ο Βέλιος Ραπ. Ορίστε εσύ. Και ο φίλος, ο 330. Ο Βέλιος Τεμπέλης τώρα, κοίταξε. Πασοξής Τεμπέλης, δεν έχει, ακούει τώρα. Εσύ. Και πιάνε, αυτός που ακούει. Εσύ, και λέει, συνέντρος του Μαρινάκη. Ο Βέλιος φίλε, αν πάει και δεν βάζει γκολ, θα το δώσει ιδανικό. Δεν ασχολείται μαζί του και θα το σταματήσει. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να κατηγορείτε ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι επαγγελματίας και θέλει να πάει να πέσει. Ο συνέτερος το λέει με αφορμή που λέγω, δεν είπα για συνεταίρους, είπα συνεργασίες. Ο ποδοσφαιριστής. Α, εσένα κορίδε. Ναι, το πιάσες. Τώρα το πιάσες. Ο ποδοσφαιριστής, ο δημοσιογράφος, δηλαδή όταν κάνεις πρωταθλητισμό, έχεις ημερομηνία λήξης. Εντάξει. Όταν σταματήσεις να αποδίδεις, δεν σε αγαπάει κανείς. Σε κλωτσάνε και σε πετάνε. Οπότε είναι συνεργασίες και όχι. Είναι υπαλληλική σχέση όπως το λέω ο φίλος, γιατί ο άλλος διαχειρίζεται και βάζει τα πακέτα, αλλά είναι συνεργασία. Τέλος, πάει. Λοιπόν, δικαίως Τούντορ είναι φίλε. Πολύ ψαγμένο το μήνυμα. Ποιος?
πόλη, παρότι δεν τον γουστάρω τον Τούντορ με τον τρόπο που κινείται. Για ποιο είναι δικαίωση Τούντορ, ποιο. Λέει ο 608, είναι πολύ πιασάρικο το. Πες το να το ακούσω. Δικαίωση Τούντορ, φίλε, στην κόντρα του με τον Βούλγαρο, όταν πήγαν να τον επιβάλλουν. Ναι, βέβαια. Είναι ψαγμένο το μήνυμά του. Ναι. Μπράβο του. Έτσι. Καλησπέρα, μια από τα ίδια και φέτος για τον ΠΑΟΚ. Ο Μέγας Ιβάν φέρνει παλτά προπονητή για τα τσικό και εσείς κότες συνεχίζετε να γλύφετε. 438, πες μας κότες, οκ. Okay. Και κόκκινε κλάνει ο πεθαμένος. Εκτός άμα ανασταίνει και νεκρού στο καλό Εβιτάλ. Ο Τζαλμάιν εξτρέμει 7 γκολ και 9 assist, λέει. Κοντός. Ο αναρχητής. Δεν ήξερες. Λες καλός παίκτης, μας πετάς. Λοιπόν, ρε, τα έχουν πει χίλιες φορές. Αυτή η παοκομανία, δηλαδή έλεος. Ο 250, ο οποίος εργάζεται πάρα πολύ και σκληρά και έχει υδρώσει, λέει, ραπ, άκουσες ποιον είπε τέλος ο μεγαλύτερος Σαρδάμ. Πες με Σαρδαμοκόρακα, δεν υπάρχει άνθρωπος Σαρδάμ όλων των εποχών. Ο Βίκτορ λέει τέλος. Ποιος Βίκτορ άσχεται το δυστύχημα, δεν είναι ο άσχετος που επικαλείσαι. Το δυστύχημα είναι δικό σου ότι ισχυρίζεις ότι ακούσε έναν άσχετο. Κατάλαβες. Δεν είναι ατύχημα, είναι δυστύχημα. Λοιπόν, ο Φελός κλασικά από τα Γιάννα στέλνει μηνύματα. Γιατί είναι Φελός, τι είπαμε. Φελό, γιατί δεν ασχολούμαστε με το. Εδώ και καιρό, ενώ ξέρει πολύ καλά ότι τη γουστάρω κιόλα στο μάτι του Πα Γιάννα. Από πού τη γουστάρει, δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια για το ποδόσφαιρο που παίζει. Μάλιστα. Γιατί δεν βλέπω να ανοίγει τα πόδια τη, να το πω έτσι ανοιχτά. Ναι. Βλέπω ότι έχει κάνει αποτελέσματα τα οποία τα γουστάρω. Ναι, μπράβο. Αυτό είναι Φελός. Νομίζω ότι τόσο καιρό που κρατούσε η ιστορία στην UEFA, νομίζω ότι εμείς ξέραμε την απόφαση και το κρύβαμε. Ναι. Λες και έχουμε κανένα όφελο. Έτσι. Σωστό. Ευρώπη, ο Πας και οι παίκτες του Ηρακλή να κάνουν αέρα, λέει, στα φρύδια των παικτών του Πας Γιάννα, λέει. Εσύ, Βαγγελάκη, από Γάβρος έγινες Πας Γιάννα τώρα. Εσύ μεταλλάσσεσαι εύκολα. Παρακαλώ να στείλετε χαιρετήματα στο Γιάννη Μπέλα στη Βέρεια, λέει. Άρτεμις από Μόσχα, Ρωσία. Γιατί έχει πιθανά αλλού Μόσχα, ρε φίλε. Από οικονομική άποψη, λένε επιτυχημένη μεταγραφή, φανέλα, Sporting Bet κλπ. Τα 2 μοίρια βγήκαμε το παραπάνω. Τα είπαμε αυτά, ρε Χάρη, συμφωνώ. Λοιπόν. Τώρα είναι ευκαιρία να πάει να φανέλα Μπερμπάτοφ. Πιστεύω ότι δώσει τη μισή τιμή. Φαντάζομαι. Πριν την αποσύρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί? Θα έπρεπε να γίνεται σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή. Γίνεται στο εξωτερικό και σε πάρα πολλά προϊόντα. Τι. Τώρα πώ τη φανέλα. Κάθε τι αυτό φορά στο ρηπίν. Λέγεται, έχει ένα κωδικό. Ναι. Και λέει είναι ο τάδε κωδικό. Ναι. Λοιπόν. Έξι μήνες μετά την κυκλοφορία, ναι. Η τιμή του αυτόματα πέφτει στο 50%. Μπράβο. Να πηγαίνει. Αλλά δεν τα κάνουν. Πάντα να πάρει ένα τισερτ το οποίο έχει κυκλοφορήσει πριν από 5 χρόνια. Ναι. Την ίδια τιμή. Δεν πρέπει να το παζαρέψει. Ρεάλο πράγμα σου λέω. Τώρα πάμε στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Και πάμε στους πολιτές και λέμε θέλουμε να πάρουμε μια φανέλα του. Τι θέλει. Το θέμα είναι ότι η ώρα είναι 3. Το θέμα είναι ότι η ώρα είναι 3. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε 95,5 των FM λόγω της μεγάλης συνέντευξης την οποία δώσανε, μεγάλη σε διάρκεια που δώσανε στον ΠΑΟΚ. Είμαστε πολύ λιγότερο, ο Κωστής είναι εκνευρισμένος, το κρατάω με νύχια και με δόντια. Τα 3 εντάρια δικά σας, η εκπομπή είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι σου βρίσκουν από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133, υπενθυμίζω ότι έχει και μηχανές με 150 ευρώ. Πριν πάμε στα 3 εντάρια, 4 βλέπω στην αναμονή. Περιμένω άλλον έναν για να κλείσει το 15 λεπτό που έχουμε χοντρικά. Να πω ότι αν έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκίνητου, μείνετε κλειδωμένοι έξω από το σπίτι. Οτιδήποτε πρόβλημα το οποίο αφορά κλειδιά, κλειδαριές, συστήματα ασφαλείας, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο πρέπει να έχετε αποθηκευμένο στο τηλέφωνο στην ατζέντα σας, το 85-27-27. Ο Στέργιος Πετκανής είναι τηλεφώνη 101 και Μάρκο Μπότσα Αργωνία, έτοιμο να δώσει λύση άμεσα, γρήγορα και οικονομικά σε οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαριές. Τώρα και εμένα το πόρ μπαγάζ μου δεν ανοίγει. Να πάμε να το κάνω. Πάω το κάνω. Λοιπόν, κάτι έπαθε. Παρακαλώ, αφού βάζει το ποδήλατο τη μικρή, ρε. Και τι σχέση έχει. Λένε τα χάλασε από αυτό, μάλλον. Μήπως έχει φθαρεί τίποτα. Μάλλον. Έχεις δίκιο, ναι, δεν το σκέφτηκα. Έλα, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Καλά. Υπομονή, φίλε. Έλα. Έλα. Γιατί είναι εκνευρισμένος ο Ραυτόπουλος. Γιατί. Επειδή παίζει ΠΑΟΚ συνέχεια. Όχι, θα σου πω. Δεν είναι το θέμα ΠΑΟΚ.
Θες να σου πει ο ίδιος, όχι, okay, σταματάω από είναι. Με ρώτησες. Όχι, ας μου πει ο Ραπτόπουλος. Ας σου πει ο Ραπτόπουλος. Γιατί ρε φίλε, σε δύο ώρες εκπομπή, μία και ώρα και δέκα. Ούτε μία ώρα. Είναι διαφημίσεις. Γιατί τις χρωστάμε λόγω της συνέντευξης του Ίβιτς. Γι' αυτό. Την άκουσες τη συνέντευξη του Ίβιτς. Νομίζω, ναι, φυσικά την άκουσα. Νομίζω ότι είναι πολύ υπερβολική, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να ακούμε μία μισή ώρα, πούμε, μια συνέντευξη. Γιατί, τι πρέπει δηλαδή, να γίνει. Όλο για το πρότεινε, πρόγραμμα. Πρότεινε εσύ μία λύση, ας πούμε, για να ακούσουμε και ο ακροατής πώς το ακούει. Τι έπρεπε να κάνουμε, να βάλουμε διαφημίσεις και να κόψουμε τον Ίβιτς. Όχι. Πάλι και αυτό αφέρει, δεν είναι. Δεν γίνεται. Όχι διαφημίσεις. Τι να κάνουμε. Θα πείτε, είπε τι είπε. Κοίτα, δεν είναι στο θέμα δικό σου. Ο χορηγός φύρε πληρώνει. Χορηγός πληρώνει σε μια ζώνη η οποία. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ναι, δεν μπορώ να πω τίποτα. Όχι, απλά... δεν λέω. Άκουμε. Εγώ δεν λέω ότι φταίει κάποιος ή επειδή. Εγώ στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να φουλάρω τώρα, κατάλαβες. Με το που πάω να φουλάρω, μπαπ, κόβομαι. Είμαι στεναχωρημένος. Βλέπεις ότι είναι λίγο ψιλοτραγικό, ας πούμε, να ακούμε τον Ίβιτς μια μισή ώρα, ενώ ακούμε ΠΑΟΚ όλη τη μέρα και όλη νύχτα στα κανάλια. Ναι, όμως εδώ είσαι άδικος, θα σου πω γιατί. Να. Διότι εδώ έχουμε εντολή. Οποιαδήποτε συνέντευξη τύπου προπονητή, παράγοντα, προέδρου κτλ. Παίζει όλοι. Οπότε, okay. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα να ήταν, πάλι θα έπαιζε. Πάλι θα ήμουν εκνευρισμένος. Πάλι. Ναι, εντάξει. Πάλι. Αντιλαμβάνομαι γιατί και εγώ εκνευρισμένος είμαι με αυτό. Φιλέ. Και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Φιλέ, για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι. Εμείς από αυτά τα χρήματα. Πληρωνόμαστε. Πληρωνόμαστε και παιδιά, δεν γίνεται. Δεν είμαστε κρατικοί. Απλά επειδή δεν είμαστε αργόμισθοι. Κοίταξε, εσύ μπορεί να ξέρει. Όλοι ξέρουν. Απλά είναι πάρα πολύ κουραστικό. Εντάξει, δηλαδή, επαναλαμβάνονται συνεχώς. Δεν υπάρχουν τέλεια. Ακούγονται συνεχώς κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα συνεχώς. Ακούμε η σημερινή συνέντευξη τύπου ήταν σημαντική. Ήταν και για μένα, ειλικρινά. Εντάξει, έγινε σε καλά. Είναι ο Τζαλμάνι στην Τούμπα και υπογράφει. Ναι. Νίκος Κουλιανός μου στείλε την είδηση πριν από μία ώρα. Την είπαμε πρώτη. Ευχαριστούμε τον Νίκο γιατί ήταν έξω από την Τούμπα ο Νίκος απέναντι από το σπίτι. Τον πάνησε ο Νίκος. Τον είδε. Μπαμπαμ. Πριν βγουν στα, πώς τα λένε, στα site, μας την έδωσε. Ευχαριστούμε τον Νίκο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, παιδιά. Καλώς τον. Στον κύριο Ανδρώνη που έχει και το ραδιόφωνο θέλω να πω, το να βγει ένας προπονητής και να κάνει δύο ώρες δηλώσεις να πούμε, γιατί μπορεί να είναι και αργές οι δηλώσεις του, δεν ενδιαφέρει πιστεύω ότι η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου. Οπότε καλύτερα να βάζετε το zoom ή κανένα 4-20 λεπτά να λέτε τι λέει, παρά αυτό το πράγμα. Το zoom. Δηλαδή εγώ περιμένω τώρα στη γραμμή να πούμε πήρα να κάνω χαβαλέ και μου ανέβηκε η πίεση. Ακούγα 20 λεπτά διαφημίσεις. Τον ανέβηκε η πίεση. Αυτό το πράγμα. Ναι. Καλά. Έτσι είναι. Ρε εσύ, ειλικρινά με τα δύο, σ' ανέβηκε η πίεση με αυτό το πράγμα. Ο Παπαδόπουλος, το Άβελ, δηλαδή. Δεν τον είχαμε μια ώρα, ρε φίλε. Αμάρε, πώς κάνετε έτσι. Εντάξει, να αλλάξω θέμα. Ναι. Στο City Aris, στο Manchester City Aris, εγώ ήμουν με τον Άρη, έτσι. Γιατί? Δεν γράφουμε. Παρότι η Ηρακλειδέας. Παρότι η Ηρακλειδέας. Και ας κάνανε τους 4.008 αυτοί, να πούμε, με το μυαλό τους. Ναι. Όπως και στο ΆΚΑ που κατεβήκαν 23-24 και τους κάνουν 30.000 να πούμε, με το μυαλό τους. Σταμάτα με αυτό το σλουρπ. Όπως και στο Krasnodar ΠΑΟΚ, εγώ ήμουν με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, καλός άνθρωπος είσαι. Μην τρελάθουμε, ευγενικό, βέβαια. Ναι, ναι. Πας παντού δηλαδή. Δεν πάω παντού, ρε φίλε, ενώ ήμουν με τον ΠΑΟΚ να μου. Ήμουν με τον ΠΑΟΚ. Και στο Ντόρμουντ ΠΑΟΚ, νομίζω ο Βλαχομπόχουμ ήταν οργανωτής Χερκίδας. Ή μου φαίνεται. Μου φαίνεται, ναι. Κάτι τέτοιο πήρε το μάτι μου. Αλλά θέλω να ρωτήσω τους παγκοτζίδες, αφού είναι τόσο πολύ στη Γερμανία, γιατί πήγανε μόνο 800 άτομα. Αφού είναι στη Γερμανία έχουν λαό μιλούν. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Και μη σου πω ότι μερικοί φύγανε και από εδώ για να πάνε Ντόρτμουντ. Γιατί δεν πήγανε 3.000. Άρα λοιπόν αμφισβητείς ότι είναι τόσο πολυπληθή στη Γερμανία οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αυτό θες να μου. Φίλε, κάνουν τα ψάρια σαν τον Χριστό. Είναι 3 και λένε ότι είναι 5.000 να πούμε. Πάρε δρόμο, ρε κοπέλα. Κόκκινη ιδέα στο Μετρόπολη είναι στο όνομά σου του Ανδρώνη. Στου Ρούντι το όνομα είναι, φίλε. Γι' αυτό ψάχνουμε να το βρούμε και δεν μπορούμε να την πληρώσουμε. Ρε με αυτό το Ρούντι, ρε. Τζαλμά Κάμπο, 29 χρονών παντρεμένο, Μαρίτιμο 96, Μετοχέ 19 γκολ, Πόρτο 14-1, Κασίμπασα 22-3, Κόνια 52-8, πέρσι Γκερτζέλ 27 συμμετοχέ. Ξέρει ποιο στυλ παίχτη παλιού του ΠΑΟΚ έχει. Του αγέλαστου. Γι' αυτό πρέπει να είναι καλός παίκτης. Ποιον λες αγέλαστο? Ποιος ήταν το αγέλαστο? Του Γιώργου Γεωργιάδη. Α. Πάω στοίχημα ότι αυτούς του Θεόδωρου λέει βάζουν υγραέριο, μπήκαν νύφες λέει ανάμεσά τους. Μια και γραμμή τους έχει, ρε. Πάρτι να μην πέσει. Την πάρουμε. Πάρτι να ρε. Παρακαλώ. Έλα ρε φίλε. Έλα καλησπέρα. Έλα καλησπέρα. Έλα Κόκκινε. Έλα. Εδώ είναι. Για πες ρε, για τον Παπαθανασάκη. Τι γίνεται εκεί πέρα? Για τον Παπαθανασάκη. Ναι, για τον Παπαθανασάκη. Περίμενε, Ραπτόπουλε, θα στην πω ύστερα. Περίμενε. Καλά, ρε φίλε, πες την πρώτα στον Κόκκινο και μετά. Μας δουλεύει. Ο Κόκκινος είναι εντάξει, να ακούσω λίγο τη γνώμη του. Μας δουλεύει ψηλό γαζί.
κανονικά και με τον νόμο. Κοροϊδεύει όλο τον κόσμο ότι πουλάει, δεν πουλάει τίποτα. Διαπραγματεύεται χωρίς να έχει την έγκριση κανενός, έτσι, γιατί θεωρεί το μαγαζί δικό του. Γιατί δεν δικό του, ποιανού έγκριση να ρωτήσει, λοιπόν, δηλαδή. Έκανα ένα στέγνα. Από τη στιγμή που το χρεώνει το μαγαζί, όχι δεν λοιπόν, δικό. Λοιπόν, δικό του είναι ότι δεν το κάνει. Το χρεώνεται, λοιπόν, το διαλύει. Και το θέμα είναι ότι το λέω, το φωνάζω και θα το συνεχίσω να το λέω, ότι δεν πάει να λέει και να διαπραγματεύεται με την Νότιχαμ και τον Ολυμπιακό. Αν δεν υπογράψει ο Βέλιος, δεν παίρνει μία. Ναι. Γιατί να μην υπογράψει ο Βέλιος. Τι ο είναι ο Βέλιος, θεματοφύλακας του Ηρακλή, είναι ή ποδοσφαιριστής ο Βέλιος. Είναι Ηρακλάκι Άρουσας. Ηρακλάκι Άρουσας. Α, Ηρακλάκι. Του δίνουμε ευθύνη τώρα του Βέλιου, δηλαδή. Καμία ευθύνη. Πώς θα του δίνεις ευθύνη. Καμία. Αν υπογράψει δηλαδή ο Βέλιος, κακώς υπέγραψε. Όχι, ρε. Α, όχι, αλλά να υπογράψει να πάει. Γι' αυτό σε λέει. Έχει την ευκαιρία. Γι' αυτό σε λέει κατόψυχο. Δεν το είπε πουθενά. Γι' αυτό. Επειδή. Αυτά είναι τις φαντασίες. Ναι. Του βάζεις τώρα τα παιδιά πάνω του βάρος. Κανένα βάρος. Κανένα βάρος. Παλιωτόμαρο να πούμε. Κανένα βάρος. Το Μάρι. Λέγε ρε φίλε, πες μας. Κόκκινε. Εδώ λέγε. Το κόκκινο. Ναι. Υπάρχει κανένας στο ορίζοντα έτσι να αναλάβει τίποτα. Ναι. Ο Τόμ Χάνκς. Αυτό που λέτε είναι αυτό που λέτε. Ποιος θα σας πάρει, βρε ταγάρι. Ο Αρβανιτίδης δεν θα σας πάρει, βρε ταγάρι. Ποιος θα σας πάρει. Αυτό που έμαθα. Χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω, το εκατομμύριο που έλεγε ο Γερμανός ότι το έχει άμεσα, το είχε. Γιατί έλεγε 300 χιλιάρικα αυτό. Όχι, ένα εκατομμύριο κασέρι, πάρτο. Ένα εκατομμύριο κασέρι. Αυτό με πάσα βεβαιότητα στο λέω. Δεν σημαίνει ότι είναι καλός αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος παπατζής του κόσμου, εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά το εκατομμύριο το είχε κασέρι. Κασέρι. Γιατί ρε, τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν ξέρω ρε φίλε. Κοίταξε, υπάρχουν πολλές απορίες. Για ποιο λόγο δεν έχει επιστρέψει ξανά στον Καναδά. Για ποιο λόγο δεν πάει στον Καναδά. Μπορεί να μας πει. Μήπως είναι κυνηγημένος και από εκεί ρε. Πολύ πιθανόν, αλλά για να πω κάτι πρέπει να μπορώ να το αποδείξω. Τον φυλάει, τον κυνηγάνε κάτι πιστολάδες εμένα εκεί πέρα. Γιατί να είναι εδώ και να μην είναι εδώ. Ακούς. Αλλά είναι στην Αθήνα. Ακούς. Αυτός... Αθήνα δεν είναι Θεσσαλονίκη. Είχε πάει Κόρινθο, τώρα είναι κάπου. Στην Κατεχάκη, τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω. Κάτι πιστολάδες εγώ ξέρω. Αυτό ξέρω εγώ. Εκεί. Ραδόπουλε, χαίρεσαι εσύ, ε. Αυτό είναι το θέμα. Ο Ερπετόπουλος, άμα χαίρεται, λέει. Άμα χαίρομαι, άμα λυπάμαι. Κοίτα, ξέρεσαι, Ραδόπουλε. Μάλιστα. Και με μισή ομάδα και Παπαθαρασάκη, πάλι το πάρκο θα το κερδίσουμε στην Τούμπα εμείς. Αυτό εξυπακούεται. Πόσο θα μπράβο. Πόσο θα άμα χαίρεσαι τόσο πολύ, εντάξει, με την κατάρτια μια ομάδα της πόλης, μπράβο σου. Δηλαδή κατάλαβες ότι χαίρομαι εγώ. Έτσι που κάνεις όλο μορφασμούς και τέτοια. Και τι θες να κάνω ρε φίλε. Εδώ αφήσατε η πηδάω της πόλης να σας φύγει ο καρασγέρης μέσα από τα χέρια. Τι θες να κάνω. Γελάω μαζί σας. Τι θες να κάνω. Περίμενα άλλα πράγματα. Αυτός νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι κάκι εδώ. Εγώ περίμενα να το βάλετε σε κάνα Ρενό 4 σαν τον Άλτο Μόρο και να το γυρνάτε γύρω γύρω μέχρι να βγει. Γεια σου φίλε. Εγώ αυτό... Είδες τι έπαθε ο άλλος στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι έπαθε ο άλλος στην Αθήνα. Άστο. Μη σου λέω. Άστο. Να στείλω την καλησπέρα μου στη Λουκέρνη, στο Χρήστο Στράτζαλη. Ποιος είναι ο Χρήστος ο Στράτζαλη? Φίλος ακροατής, ο οποίος εργάζεται εκεί. Ναι, και. Και στέλνει τα χαιρετήματα με τη σειρά του στον πατέρα του στη Σταυρούπολη. Ρε εσύ, τι εκπομπή κάνουμε τώρα εμείς? Ράδιο Οδύσσια, η Μέρη χαρίζει στον Πέτρο το ματαμάτιο στα μελαγχολικά, ρε. Ρε πας στον κόσμο, ρε. Καλημέρα. Έχεις τρελαθεί, ρε. Καλημέρα. Έλα, θείο μου, να σου δείξω τα αμπέλια. Τι αμπέλια να με δείξεις, ρε. Εσύ έχεις μπερδευτεί με τις μουσικές εκπομπές. Ο Μάριος που είναι καψούρης με τη φρόσα. Καλά, εδώ εσύ δίνεις ερωτικές συμβουλές τώρα. Πάλι αυτά τα. Άντε, πάρε δρόμο, ρε! Σκατόβλα και από την Τούμπα τώρα μιλείς εμένα. Άντε, φίλε, μίλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Αλεξανδρούπολη τηλεφωνώ, Γιώργος λέγομαι, Παοκτσής είμαι. Θέλω να απαντήσω στον προηγούμενο τον κύριο που πήρε τηλέφωνο και είπε για τους Παοκτσίδες της Γερμανίας. Επειδή έχω ζήσει στη Γερμανία 9 χρόνια. Εσύ. Θέλω να πω κατηγορηματικά στη Στουτκάρτη ζούσα εγώ, ότι οι παοκτσίδες που υπάρχουν στη Γερμανία και γεμίζουν οι μπειραρίες όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, κατά την προσωπική μου άποψη πιστεύω ότι είναι περισσότεροι από όσο είναι όλοι οι Ηρακλειδείς σε όλη την Ελλάδα. Πες μου, σε ποια πόλη στην Γερμανία? Στη Στουτκάρτη. Στουτκάρτη σε λένε. Είσαι ή ήσουνα? Ήμουνα 9 χρόνια, γύρισα πίσω. Τώρα είμαι Αλεξανδρούπολη. Συγγνώμη, τι σε έκανε να γυρίσει πίσω, ρε φίλε? Με έκανε να γυρίσω πίσω γιατί η γυναίκα μου μονιμοποιήθηκε εδώ στο δημόσιο. Εσύ έχεις καλή δουλειά? Εγώ σε ιδιωτικό τομέα, εντάξει, την παλεύουμε. Είσαι υποδιέστερος της γυναίκας. Είμαι υποδιέστερος. Να προσέχεις. Υποδιέστερος. Να το προσέχω. Λοιπόν, και όσο για τον Dortmund,
800 εισιτήρια μας έδωσε η Dortmund. Δεν έδωσε 3.000 και πήραμε τα 800 εμείς. Αυτό δικαιολογείται τώρα, ναι. Αυτό, ναι. Έτσι. Και είχαν γίνει, θυμάστε, και στην Τούμπα τα ψιλοεπισόδια εκεί στο τέλος και γι' αυτό δεν δώσαν παραπάνω. Εγώ πιστεύω και 10.000 να δίνανε, είχαμε τον κόσμο να το γεμίσουμε. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά, γεια σας. Τι να τις κάνουν τους πίπες. Υπάρχουν ακόμα μονιμοποιήσεις, ρε, εσύ, στο δημόσιο. Τι να τις κάνουν τους πίπες που λέει η διαφήμιση, ρε Γρηγόρη. Με τόσους πίπες που λέει ο διπλανός κοντεύει να κυκλοφορεί με την μπουκ και να παριστάνει το παγόνι. Τον αλήτη. Άλλου σε βρίζει. Τώρα αυτό το θεωρώ μεγάλη ύβρη. Να το διαβάσω. Λέει, μήπως ο Καραμπαπάς σε πήρε τηλέφωνο να σου πει κανείς και να κάνεις και κανένα σχόλιο για Ήβης. Δούριε υπεραπτόπουλε. Τι λέει, ρε φίλε. Ρεσί φελέ 129, συγγνώμη δηλαδή. Για ένα θέμα το οποίο ήταν, αν μιλήσει, θα σου δώσω μπουκέτο, μα την Παναγία. Για ένα θέμα το οποίο ήταν ανθρωπιάς καθαρά. Εγώ τον Καραμπαπά δεν τον γουστάρω. Αλλά ήταν θέμα ανθρωπιάς. Εσύ τον χαρακτηρίζεις τον διπλανό μου δούριο ύπο. Ό,τι γουστάρει, λέει ο καθένας. Είναι δυνατόν, ρε φελέ. Δηλαδή για ένα θέμα υγεία ενός παιδιού. Δεν με ενδιαφέρει αν ξέρει να μιλάει, να. Μοίρα στα λόγια, ρε. Είναι κόσμο, δυνατόν, ρε. Τόσο βρωμόψυχο κάποιο. Αρχίζει ο άλλο, φωνάζει πάλι απ' έξω. Αθλητικό Μετρόπολη, παιδιά, λέει, βλέπουμε πρόκριση Αλβανία και Αγγλία πρωταθλήτρια. Μπροστά σου δεν βλέπει, 0-97. Εντάξει, θα διαβάσετε αύριο στη Μέτρο Σπορ τι μπορείτε να παίξετε και να οικονομήσετε. Λοιπόν, τα πάντα γύρω από το χρώμα και τη διακόσμηση με χρώματα Vitex. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Βάλε χρώμα στη ζωή σου. Στα καταλήμματα Κοσμάουγλου, Φιλίππ 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Αντίσταση 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. 9.55 γίνονται τα μηνύματα στο 54-340. Να πω ότι είναι η εποχή που το ίντερνετ στο σπίτι γίνεται πιο γρήγορα ποτέ με ταχύτητες που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ. Χάρη στην πρωτοποριακή υπηρεσία Κοσμοτέ Home Speed Booster, τώρα για παράδειγμα μπορείτε να απογειώσετε το τέλος του σπιτιού σας με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα, με ταχύτητα που φτάνουν έως 100 Mbps. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην εκπομπή που προσφέρουν οι Αφοί Κωνσταντινίδη, τηλεφώνω στα 18133 για να ρίξω από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο. Τα 3 για δικά, πάμε στον κόσμο. Ένα λεπτό να πούμε για το γάμο του Σαββίδη ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Τους ξέρεις τους κανόνες? Όχι. Λοιπόν, καταρχήν δεν μπορεί να πας σαν το γύφτο από τον Δεντροπόταμο και από το Κορδελιό και από την Τούμπα ντυμένος με λουστρίνη και λευκές κάλτσες κτλ. Θα σε πετάξουν έξω οι γορίλες με τις κλωτσιές. Πρέπει να είσαι σοβαρός, ενδεδειμένος ή με γραβάτα ή με παπιόν. Καλά μέχρι εδώ. Ναι. Και οι γυναίκες πρέπει να είναι ευπρεπείς και να απαγορεύεται το κόκκινο φόρεμα. Να πω επίσης για τον τραγικό δήμαρχο Καλαμαριάς ότι τον έχει πιάσει μεγάλο άγχος. Μην τυχόν και γίνουν τίποτα βανδαλισμοί, λέει, και τέτοια στο παλάτι και στους γύρω χώρους. Άκου δω, ρε, κύριε δήμαρχε της Καλαμαριάς, που έχεις πετάξει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στα σκουπίδια, να πούμε. Εσύ και οι συνεργάτες εκεί πέρα. Έχετε διαλύσει τον Απόλλωνα στις καρδιές όλων των φυλάδων. Τον έχετε κατακώσει στα τάρταρα, να πούμε. Δεν θα έρθουν τίποτα. Δεν θα είναι κανένας γάμος, ξέρω εγώ, στο ξοκλήσι της Γεστημανής. Θα είναι επίσημοι προσκαλεσμένοι. Θα έχει πράκτορες, θα έχει μπράβους, θα έχει υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Τι φοβάσαι, τι θα σου κάνουν δηλαδή? Τι θα σου κάνουν? Τιμή σου που γίνεται αυτός ο γάμος στο Δήμο Καλαμαριάς και πρέπει να το αναδείξεις. Αλλά πώς θα το αναδείξεις? Ξέρεις, οι συνεργάτες σου εδώ ξέρουν. Εδώ δεν ανέδειξε την ομάδα σου. Ξέρουν οι συνεργάτες σου, οι καρνίβαλοι. Πάμε στον κόσμο. Γιατί δήμαρχοι ξέρουν? Δεν ξέρω, ρε κόκκινη. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Στην πόλη του Ρακλή, παιδιά. Έλα, δηλαδή ντροπή σας, να πούμε. 24 λεπτά στη γραμμή. Ρε εσύ, καταλαβαίνεις ότι είχαμε ειδικό θέμα σήμερα. 24 λεπτά, ρε. Και τι να σε κάνω εγώ? Κάνω καϊτα, ρε. Ορίστε. Δεν να έρθω, περιμένει κόσμο στην ουρά, ρε. Έρθω και να σε κάνω ασήκω τώρα, θέλεις, ρε. Με συγχωρείτε, φίλε. Από πιστόλι, ούτε από μαχαίρι, ούτε από τίποτα. Συγγνώμη, ρε φίλε, με συγχωρείς. Εμένα θα κάνεις ασήκωτο γιατί έχει 24 λεπτά διαφημίσεις. 24 λεπτά. Συγγνώμη, σας το ξαναλέω, ρε φίλε. Ηρέμησε λίγο. Εμένα θα κάνει ασήκωτο επειδή έχει 20 λεπτά διαφημίσει λόγω του Ήβιτς, εμένα. Όχι, δεν θα κάνω μόνο εσένα, θα κάνω και τον κόκκινο. Άμα βγάλω το ρόπολο από το αυτοκίνητο και σου δώσω μια στα πλευρά, θα φταίω εγώ, ρε καρνίβαλε. Λοιπόν, πώς θα με δίνεις δηλαδή επειδή έχει 20 λεπτά διαφημίσεις? Άμα πάρω το κλόπ και στο σπάσω στα παίδια, θα φταίω εγώ που απειλεί στον αέρα. Καράβλαχε. Καλά δεν τρέπεσαι, ρε, δεν έχεις τσίπα. Όχι, ρε, δεν έχω. Δεν έχεις τσίπα, όχι, ρε, δεν έχω. Τι έχεις, ρε, κάνεις διαφήμιση στο Mickey Mouse, ρε. Ναι, μαλώνεις, ρε. Μαλώνεις. Ρε, εσύ κάνεις διαφήμιση. Μαλώνεις, ρε. Εσένα θα σου πω από κοντά εσένα. Λοιπόν, που κόκκινε, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να πάρουμε το όπλο μας, τα τόξα μας, να το διαλύσουμε αυτόν. Τι έγινε στην Νότια από το Μαρινάκιο?
Άντε πάλι να έτσι, ο επαναστάτης Ηρακλής, έλα ρε να μας δείρεις. Δεν έχετε. Θα βγάλουμε τους κόμπους. Όχι, μπορείς, ρε. Δεν έχετε. Δεν έχετε Τσίπρα. Τσίπρα. Όχι Τσίπρα, ρε. Ποιο Τσίπρα, ρε. Τι να κάνει αυτός, ρε. Αυτός κοροϊδεύει όλο ο το καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε από την Ελλάδα είναι αυτός. Άπρα, πέρασε τα μέτρα της Τρόικας και δεν άνοιξε ούτε κάκαδο. Ένας φασίστας μιλάει με έναν δημοκράτη τώρα. Τρομερά ούτε κάκαδο δεν άνοιξε. Τέτοιο πασοκομούρι σαν εσένα. Ναι. Να σου καεί το βίντεο, ρε αλήτη. Λοιπόν, να πούμε τον παπά του Βέλιου να μας πάρει να κάνει και τη σχέση με τον κόκκινο ένα ταξίδι στο Νότιχαμ που έχει και δάσος. Σας είπα, σας έδωσα πρώτο συνέντευξη ότι μέχρι τις 26 του μηνός. Ναι. Δεν πάνε να λέτε Νότιχαμ. Καλά. Κάνετε του Ομήρου Βελιάδα. Ναι. Θα τον πάτε ακόμα πιο ψηλά και καλά κάνετε. Λοιπόν, δεν πρόκειται να υπογράψει μέχρι τις 26 του μηνός, το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Εάν ο ίδιος δεν θέλει, θα τον πάει όπου θέλει ο Παπασάκης. Μάλιστα. Δεν μπορεί άμα δεν βάλει την υπογραφή του το παιδί. Μάλιστα. Και είμαστε σε αυτή την κατάντια σαν Ηρακλής, που αντί να λέμε θα κρατήσουμε το Βέλιο, ναι, θα φέρουμε κι άλλους 5 Βέλιους, ναι, 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 οι ανώτερους από αυτόν, καθόμαστε τώρα και συζητάμε για το Βέλιο. Το σπίτι μας έρχεται. Ο Παπαθανασάκης, ο Παπασάκης, συγγνώμη, κάνει διακοπές. Και ονειρεύεται πώς θα πουλήσει το Βέλιο. Λοιπόν, κοίταξε, ο Παπαθανασάκης μοιάζει με εκείνον τον πράκτορα της CIA που πήγε να φάει τον Καραμαλή από την Κάρπαθο. Κοίταξε. Λες δάνε. Λες δάνε. Που τον ευχαριστήσαμε χίλιες φορές. Τέλειος. Διότι δεν ασκούμε διοίκηση, κύριε Ραπτόπουλο, όπως έχετε πει κατά καιρούς. Όχι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Όχι, πώς δεν είπατε. Είπατε τον έλεγχο τον έχει αυτόνομη θύρα 10 και το ένα και το άλλο. Όχι, έχει κάποιες απόψεις, κάποιες ιδέες, ναι. Να που η αυτόνομη θύρα 10 τον ευχαρίστησε πρώτα. Πού είναι ένα μήνυμα με ένα πανό το οποίο βγήκα εγώ και το παραδέχτηκα στην εκπομπή σας, αν ενθυμίστε. Λοιπόν, πού ρίξε το πρώτο καμπανάκι και από το πρώτο καμπανάκι τι έχουμε. Έχουμε μια κοροϊδία που θυμίζει του ακατανόμου. Έκλεισες, φτάνει. Με θα το δούμε το θέμα. Κύριε. Εγώ λέω. Δεν έχει. Άλλοι τρεις. Τέλος. Άιτε. Άμα έχεις μπαγκιά, θα έρθει να μαλώσουμε. Ρε. Άστε, ρε. Θα σας κάνω κάλυτα. Θα σε βγάλω τα δόντια, ρε. Άστο να μην έρθει. Ναι. Καλημέρα. Έλα ρε, καλησπέρα. Καλώς τον. Μίτσο Ηρακλειδέας. Το ράδιο Δύσσερα στην Ερατζά δεν είχε τόσες διαφημίσεις πάντως. Ναι. Εντάξει, όχι. Να είστε γεροί να έχετε τόσες διαφημίσεις, δεν έχω από τίποτα όχι, άλλο. Όχι, μωρέ, πέσαν όλες μαζεμένες. Ξέρω τι έγινε, ξέρω, κατάλαβα. Ρε παιδί μου, απλά. Έπρεπε να γίνει, πώς θα γίνει. Να είστε γεροί να έχετε τόσες διαφημίσεις, δεν έχω από τίποτα άλλο. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στους Ηρακλειδείς, τώρα δεν προλάβουν να βγουν, αύριο. Ο Κόκκινος όταν έλεγε ότι είναι ούτε 10 υπαλλήλοι εκεί πέρα στην ΠΑΕ Ηρακλής, όταν κέρδισε τον Παναθηναϊκό Ηρακλής και τον ΠΑΟΚ, ήτανε κακός. Ήταν. Ο Ραπτόπουλος όταν έλεγε... Όχι, πρώτος ο Κόκκινος, εγώ έκανα πίσω. Κάτσε ένα λεπτό αυτό. Αυτό οι Ηρακλειδείς δεν μου απαντήσουν, θέλω τώρα. Αύριο, μεθαύριο, όποτε μπορούνε. Ο Κόκκινος όταν έλεγε ότι οι υπάλληλοι δεν είναι ούτε 10 και έπρεπε να είναι να πούμε πάνω από 50 και δεν υπάρχει ότι είναι... Έλεγα ότι δεν είναι ούτε 5, όχι ούτε 10. Ναι, βέβαια, στον κλάμα, άμα τους βγάλουμε τώρα έναν. Ούτε πέντε. Τέλος πάντων. Και όταν έλεγε ο Ραπτόπουλος ότι ο Καναβέος θέλει να φιλήσει τη δαχτυλίδη, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει πέρα και δεν βγαίνει πέρα σε όλη την Ελλάδα στο σύστημα, αλλά και ότι αυτό ήθελε να κάνει, ήταν κακός και ο Ραπτόπουλος και ο Κόκκινος. Αυτό θέλω να μου απαντήσουν. Δηλαδή δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν ήθελε ο Καναβέος ούτε να φιλήσει τη δαχτυλίδη και να διάσει το σαρλί, ούτε ήταν υπάλληλοι, ας πούμε, 7-8 άτομα και έπρεπε να είναι 50. Στον αστέρα της Τρίπολης στο χωριό που είναι 50 και 100 και εμείς έχουμε 7-8. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω τίποτα, να πούμε να μας απαντήσουν. Να σε καλά. Πιάσαν λευκό καργαρία στη Σύρο, Κώστα. Λευκό. Ναι. Εντάξει. Ένα. 1,60 λέει, 40 κιλά. Μικρό ήταν. Εντάξει, μικρό ήταν. Ξέρεις πώς σε πιάνει. Αυτά ξέρεις γιατί. Ρώτησε κάποιον ο οποίος ασχολείται. Ξέρεις από ότι ακολουθούν μεγάλα πλοία. Και μπαίνουν από τη Μεσόγειο και πίσω. Συνήθως έχουν. Στη Σύρο ήτανε. Ναι, κάνα λάθρο μετανάστη θα βάλει στο αυτό μου, αυτό μου κάνει εντύπωση. Όχι, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι αστείο. Αυτό άμα μεγαλώσει, αδερφέ, είναι Παναγία μου φύλαξη. Δεν ήταν. Τώρα μιλάμε για. Άμα σε ορμήξει, βγάλει την εικόνα της Παναγίας, θα σε σώσει. Άντε, πάνε στον κόσμο. Ναι. Καλημέρα. Παναγία θα σε σώσει. Ρε. Άντε. Ναι. Καλησπέρα. Έλα. Από Ζαγκλιβέρη τηλεφωνώ από εδώ στο Άρη. Γιατί
γελάτε αυτό που λέτε. Έτσι αυθόρμητα. Τι γελάτε ρε Ραπτόπουλε. Εντάξει ρε φίλε, συγγνώμη. Δεν γελάει ο άλλος, ο Ραπτόπουλος γελάει. Γιατί γελάει. Από εδώ εμένα ρωτάς. Δεν μου λένε φίλε, λόγω Χατζη Αντωνίου έγινε Άρης. Ναι φίλε. Το κατάλαβα. Έχουν παίξει και στον Ηράκλειο πολύ από τον Ζαγκλιβέρη. Ποιος? Κοντίκης. Ναι. Ο Λαγός είναι από ένα διπλάνο χωριό, από το Αδάμ. Ναι. Εγώ έγινα Αριανός, είναι τρόπος ζωής. Τέλος πάντων, άλλο τι να κάνουμε. Εντάξει. Τι πληροφορίες έχεις πάλι για τον Καρυπίδη να πούμε. Πάλι απλήρωτοι παίκτες δεν έχει τα λεφτά και... Οι παίκτες του Άρη είναι αρκετό καιρό απλήρωτοι, φωνάζουν. Ναι. Ο Καρυπίδης ναι. Περιμένει να πουληθεί η Βέρεια, να πουλήσει και να έρθει ο συνεργάτης της αδελφής του να αγοράσει τη Βέρεια, να μπήγει στο χρήμα, να κάνει την αύξηση με το κιού κεφαλαίου. Αλλιώς δεν έχει λεφτά. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν έχει λεφτά. Οι παίκτες λένε καλά, ο Αναστόπουλος πληρώθηκε και εμείς δεν πληρωθήκαμε. Και κανένα σαματά. Και μας λέει, λέει υπομονή και τα λοιπά. Και το άλλο είναι ότι ψήνουνε τον Αρβανιτίδη να βάλει, να πάρει την ομάδα αυτή. Μιλες απότομα τα ψήνουνε γιατί ανοίγει ο ρεξίδι. Περίμενε λίγο. Ο γιος Αρβανιτίδης είναι φρέσκος και λέει να τα βάλουμε μπαμπά. Νικολάκης. Ο Νικολάκης. Ποιος γιος Αρβανιτίδης. Κάτσε βρε, περίμενε να στο πόλο το έργο και μετά πες ό,τι θέση. Ενώ ο μπαμπάς λέει περιμένω 24 του μηνός, αν δεν τα βάλω Καρυπίδη, τότε θα τα βάλω. Γκέγγε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του Άρη. Λοιπόν, διάδοση. Μισό, Αριανάκη μου, περίμενε λίγο. Διάβασε Ραπτόπουλο, πώς λέγεται αυτό για το γάμο. Περίμενε, τώρα θα μιλήσει αγγλικά ο Ραπτόπουλος, κάτσε. Σε παρακαλώ, ήταν γραμματεία στο στρατηγάκι. Dress on day, πώς λέει. Τι dress on day, βρε, σιγά μην λέγεται και σουφλέ. Dress code λέγεται. Dress code, κοντέ. Κοντέ, κοντό το λες εσύ. Άκουρε, dress on day. Κόκκινο, μη φωνάζει, παιδί μου. Τι σημαίνει το dress on day. Ναι, εσύ εκεί στους Αγγλιβέρι είστε και πολύ ήσυχα, είστε και ήσυχοι άνθρωποι. Εμείς εκεί στους Αγγλιβέρι, κόκκινο, είμαστε πολύ άντρες. Καλά, μην με πλησιάζει πολύ, μήπω πιάσω κανένα παιδί, πρόσεχε. Άιντε, άιντε, βερβατήλα. Σταμάτα να μιλήσει κι ένα τελευταίο. Άιντε, άιντε, Ζακλεβεργιανέ. Στο Κογκόλι έχουμε λευκού καρχαρίε. Ο ποιο θα πει, ο Ποκολόγο. Ο Πασκάλ. Παρακαλώ. Και αυτό γιατί είναι μαύρο, αφού η καρχαρία εκεί είναι λευκή. Εκεί η αντίθεση. Γεια σα, γεια σα. Έλα, ο Βαρνάβα ήρθε, έλα. Ο Βαρνάβα. Βαρνάβα, Βαρνάβα. Εγώ είμαι από Δορκάδα και είμαι Ηρακλειδής. Είσαι από Δορκάδα, είσαι Ηρακλειδέας, όχι το Ηρακλειδής. Είμαι Ηρακλειδής. Ναι, από Δορκάδα. Από Δορκάδα, μέσα από το γιαούρτι παίρνεις ή έξω. Έξω, λίγο απ' έξω. Με πέτσα. Άσου. Ποιος παίκτης του Άρη, παλιός, ήταν από τη Δορκάδα, μεγάλος παίκτης. Γεια σου Κωνσταντίνε Τερβίση, ο Λουλάς σου να μη σβήσει. Τι θα έλεγα, να σου λέω λίγο γλυκάνι σου. Άσε μην μας πιάσουνε για ναρκωτικά ρε φίλε στον δρόμο. Κωνσταντίνε, σε Τούμπα δεν σε βλέπω και στο ανάχωμα, τι γίνεται. Δεν πάω, πάω και τρέχω σε ίσιο μέρος. Φοβάται. Ναι και τα αμάξι να μην το παίρνεις για να μην σε ψηρίζουνε. Τι να το ψηρίζουν τα αμάξι ρε. Το μόνο που θα βρεις είναι κάτι πατατάκια, σακουλάκια από πατατάκια, κάτι εφημερίδες, τι να του ψηρίζουνε. Πάντω εσύ κοκκινέ, όσο γλυκιά φωνή έχει, όταν σε είδα στο Μακεδονία, ναι. Λέω αυτό ποιο είναι τώρα που λέει κόκκινο, και λέω δεν κοιτούσα να είναι από το Μετρόπολη που ακούω. Και σε βλέπω και λέω τη δικιά μου, δεν θέλω ένα γλυκό μίλητο που είδα τόσο καιρό παρεδώσε και δεν θέλω μια μούρη που έχει. Και με λέει η κοπέλα, καλά είναι, ωραίο. Καλά, τι λοπλάκα, ρε, με κάνει με κοροϊδέ. Έχει γούστο, έχει γούστο η κοπέλα. Έχει γούστο, είναι σαν και εσένα, ρε. Η γυναίκα. Ενώ το Κωνσταντίνο που το βλέπει μαζί με τον άλλο το προπονητή, τον Ελέφαντο, ναι. Λέει τι κουκλάκι είναι αυτό ψεύτικο, ρε. Να ρε, μούτρα. Ωραία, το βλέπεις. Έχει γούστο. Με σένα γιατί είναι, θα μας πεις. Με μένα γιατί έχω το όνομα, έχω και τη χάρη. Ρε, εσύ Βαρνάβα, συγγνώμη τώρα. Η γυναίκα σου λέει εμένα ωραίο. Βαρνάβασε που είχε. Περίμενε. Περίμενε. Πειράξω. Μισό λεπτό, ρε. Λύσε μια απορία τώρα. Λέει η γυναίκα σου τώρα. Ωραίο εμένα. Κουκλάκι το Ραπτόπουλο. Εγκόμενα, ρε παιδί μου, το έτερο ήμιση. Ναι. Εσύ εκείνη την ώρα δεν ζηλεύεις ή φτιάχνεσαι. Εκεί την ώρα είπα τα καλύτερα λόγια για τον Κωνσταντίνο. Όχι, όταν στα λέει αυτά, φτιάχνεσαι ή ζηλεύεις.
Α, η αλήθεια να σου πω, ζηλεύω. Ζηλεύεις. Η αλήθεια, την αλήθεια να πω. Α, αλλά είπες τώρα για τον Βαρνάβα, ξέρεις που είχε στάσει ο Βαρνάβα στην Τούμπα. Ιδέα δεν έχω. Ουράξε. Καλά, ρε, εκεί που πας για το δικό σου το μαγαζί που δουλεύεις, δεν έχει στάσει ο Βαρνάβα εκεί στο γυμνάσιο. Στο Σεραφίδη απέναντι που έκλεισε. Δεν το θυμάμαι, συγγνώμη. Καλά, ρε Κωνσταντίνε, που είσαι από την Τούμπα, για αυτός που είναι από την κάτω Τούμπα. Και είσαι μαζί, δεν ξέρεις τη στάση του Βαρνάβα. Δεν την ξέρω, ρε φίλε, συγγνώμη. Σταύρωσέ με, τι να σε κάνω. Το σκυλάκι το βρήκατε. Όχι, και στεναχωριέμαι γιατί ο Ρούντι είναι τρομερός. Δεν έφαγε, ξέρεις, δύο μέρες, τρεις δεν έφαγε ο κόκκινος. Ξέρεις τι, αυτά τώρα σέρνουνε. Και άμα σέρνουνε. Αρσενικός είναι ο Ρούντι. Αρσενικός είναι ο Ρούντι. Και, και τον νοικιά, ρε, και τρέχουνε μαζί. Και τον κάνανε και στήρωση. Οπότε δεν ξέρω αν στέρνει ένα μυστήριο. Ναι. Το κάνα στήρο. Τέλο πάντων, να είστε καλά, τερβίχια. Και εσύ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Κωστή, την κοπανάμε. Μισό μεροκάμα το πρέπει να προωθούμε σήμερα. Μισό. Με συγχωρείς, εμείς το επιλέξαμε να έρθουμε τόσο ή μας υποχρεώσανε. Όχι. Όταν μας υποχρεώνουν δεν μπορεί να πεις ότι είναι... Εντάξει. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Εσύ τώρα τι έγινε, άρεσε τα συνεταιρλίκια. Πάρε να μου φας το συνεταιρλίκια, το κάνεις δικό σου. Εγώ, φίλε Κόκκινε, συνεταιρλίκια, εγώ είμαι καθαρά γραμμένος υπάλληλο. Εγώ υπάλληλο είμαι γραμμένος. Δεν ξέρω, εσύ είσαι, δεν έχεις αφεντικά. Η σχέση όμως, το λες πολύ σωστά, όσο μπορείς να παράγεις κάτι, πληρώνεις. Όσο δεν παράγεις, σε πετάνε. Mm. Και αυτό ήθελα να σου πω χτες, ότι ισχύει για όλα τα πράγματα, αλλά θα το πούμε μια άλλη φορά. Ναι, για το πώς πρέπει να πληρώνεται κάποιος σε όλες τις επιχειρήσεις για να μην υπάρχουν αδικίες. Κατάλαβες? Και να μην γίνονται και τα χωράφια να μοιάζουν σαν δημόσιο. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, ακολουθεί η Μαρίνα Μπικουπίνα. Λοιπόν, μπορεί, ρε, δεν έχει σήμερα ειδήσει, μάλιστα. Τρίτο ημίχρονο ακολουθεί με Κυριάκο και του Σωτάνια Δήμου και τον Δημήτρη Καναλάκη. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Η Γαλλία σήμερα θα κάνει με την Ρουμανία. 2-0 θα κερδίσει. 2-0. Άλιστα. Γεια σα. 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 Άλιστα. Γεια σα.